διαφημίσεις και αμέσως μετά βάλε τα μάτια να καίνε. Ω, και πατατούλα χοντρή, θα τη γανίσουμε. Τώρα μα σου λέω, δεν σου λέω τώρα εγώ τα είπα. Την έχεις βράσει καθόλου πριν. Έχεις κάνει τις πονηριές σου. Ωραία, βάλ τα λάδια να καίνε, θέλω να το βλέπουν να τζιτζιρίζει. Μην ανησυχείς. Και το πατατάκι να μπει μέσα. Άσε μου το τιμόνι. Όχι, τα αφήνω το τιμόνι. Διαφημίσεις και σήμερα έχω φροντίσει. Τον καλεσμένο να το βγάλω πιο μετά. Όχι, κάθε φορά. Όχι, θα γίνει πιο αργά, δεν γίνει, να προλάβουμε κι εμείς λίγο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Η σαλτσούλα είναι τέλεια. Μόνο πατατούλα βούτυξα, έτσι, για να έχω μια γευσούλα, να ξέρω περί τίνος πρόκειται. Άρα αυτό σημαίνει ότι η συνταγή, παιδιά μου, είναι εγγύηση. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κεφτέδες κοκκινιστούς τόσο μα τόσο εύκολα, που θα πεις, Παναγία μου, πώς γίνεται με τόσο λίγα υλικά να κάνω τόσο ωραίο πράγμα. Θα σου πω εγώ, Τσούλης. Λοιπόν, τι θα χρησιμοποιήσουμε καταρχάς. Κύμα. Μοσχαρίσιο κύμα. Μπούμ. Μετά, φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο δύο, ίσα ίσα και το αρωματάκι, γιατί... Πού, μέσα κάτι... στον κυμά ή στη σάλτσα. Κυμά, μέσα στον κυμά και μέσα στη σάλτσα. Τι γίνεται, γιατί... Πολύ πετυχημένη σάλτσα. Θέλουμε να το κάνουμε αρωματικό. Τι κάνουμε, τζιτζίκια, μεταλώνουμε εμείς εδώ χάμω. Λοιπόν, πάστα για τη σαλτσούλα μου. Σε έχω ικανό και γι' αυτό. Πελτέ ντομάτι για τη σαλτσούλα μου, κονκασέ, αλατάκι, πιπεράκι και λίγο κυμινάκι και το αυγουλάκι μου μέσα στον κυμά και θα σας μάθω, παιδιά, το μυστικό για την τέλεια τηγανητή πατάτα. Μείνετε εδώ, εμείς δεν φεύγουμε, θα σας δείξουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα βάλω. Συνεχίζω. Βέβαια, κανονικά. Λοιπόν, ρίχνω μέσα στο μπολάκι μου τον κυμά. Τον έχω περάσει δύο φορές για να μου είναι πιο αφράτος. Η συνταγή που δίνουμε είναι για ένα κιλό κυμά, γιατί αυτό είναι λίγο. 600 γραμμάρια. Α. Εγώ σου έχω φτιάξει εκεί πέρα για να φάτε. Ωραία, καλά κάνει, ναι. Αλλά για να ξέρει τώρα ότι ο θεατής θα θέλει να το κάνει έτσι. 600 γραμμάρια. Εδώ είναι ένα 200. Τα 600 γραμμάρια μας βγάζουν 10 κεφτέδες, τα διπλά 20. Έτσι, που λοιπόν, έχω μάθει, θα ρίξω ράφια. Το μισό φρέσκο κρεμμυδάκι μέσα, προσέξτε, το μισό, αλατάκι. Ωπα, μην το φοβάστε το αλατάκι στο μοσχαρίσιο το κυμά, το τραβάει, το θέλει το αλατάκι του. Πιπεράκι, και το πιπεράκι το θέλει, κάτσε να το πάρω μαζί μου. Ωραίο είναι. Ωραίο σήμερα είναι. Είσαι πολύ δυνατή, παίζεις μπαλίτσα καλή. Έτσι, μπράβο. Μου βγάλει τη γανιτή πατάτα. Έτσι σε θέλω. Πες μου, άμα είναι αυτό να φέρω κάθε μέρα. Αυτό και το μακαρόνι, δεν μπορώ να πω όχι. Δηλαδή, όπως και να είμαι, θα τη φάω την πατάτα μου τη γανιτή. Άμα την βρω μπροστά μου και είναι φρεσκό. Λοιπόν, έριξα... και φρεσκό καθαρισμένη. Έριξα και το αυγουλάκι μου το ωραίο. Και αρχίζω και πλάθω. Για κάποιο λόγο έχω λίγο τρακ. Γιατί? Είναι πολύ κοντά μου, μάλλον. Κάθε μέρα στην ίδια θέση είμαι. Λοιπόν, εδώ πέρα πλάθουμε, δεν φοβόμαστε. Εδώ, κοίτα, όχ. Ξαναπέσουν πάλι, τι έχεις βάλει τώρα μέσα λοιπόν, στο κυμά, το αυγό βάλει, το είδα. Το ναι. Αυγό, αλατάκι, πιπεράκι και το μισό φρέσκο κρεμμύδι της συνταγής. Μάλιστα. Και το άλλο μισό θα το βάλουμε, είπαμε, μέσα στη σαλτσούλα. Αλατάκι και πιπεράκι, ωραία. Ναι. Καλό θα ήτανε, μ' αρέσει πάρα πολύ να αφήσουν τις ομές μου παρασκευές να ξεκουράζονται μέσα στο ψυγείο για να βγάζουν όλα τους τα αρώματα. Οπότε, αν έχετε χρόνο, ένα δεκαλεπτάκι, ο κυμάς αυτό στο ψυγείο, σκεπασμένος είναι, σας μιλάω μασίφ, εγγύηση γκαραντί. Δεν μου λες, αγάπη μου, εγώ εδώ μέσα σε αυτό το τηγάνι να ρίξω τίποτα ή θα το κοιτάμε να τσιτσιρίζει. Ας το λίγο. Έχεις δουλειές μετά, θα σε χώσω ταξί σήμερα, δεν θα προλάβεις να μαγειρέψεις. Λοιπόν, τα κοίτα εδώ είμαι. Να τα ρίξω. Σου λέω είμαι σφήνα, σου λέω είμαι μπαμ μπαμ μπαμ. Λοιπόν, θέλει να τα τρώμε τα εδώ πέρα, φτιάχνω εδώ, κοιτάξτε με, έχω βάλει αλευράκι εδώ πέρα, το αλευρώνω τα κεφτεδάκια μου, εδώ πέρα, όχ, εδώ πέρα κι άλλο. Πω, πω, τερζή σήμερα, πω, χαμός. Έτσι, έτσι, να ακούμε τα τραγουδάκια που γουστάρουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα και κοιτάξτε, εδώ πέρα κουνάμε, όχ, και χορεύουμε για ένα σεντελάκι. Άμα έχουμε κάνει σεντέλι, όχ, εδώ. Και έχω κάψει τη γανάκι. Στο κύμα δεν έβαλε ψωμί, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, όχι. Γιατί? Όχι, δεν μ' αρέσει στο μοσχαρίσιο κύμα να βάζω πολλά πράγματα μέσα. Είναι πολύ ωραίο κύμα για να τον πειράξω, ρε παιδάκι μου. Ναι, απλά αναρωτιέμαι, άμα δεν βάζουμε ψωμί. Όταν βάζουμε ψωμί, δεν γίνεται λίγο πιο αφράτο? Γίνεται, απλά κοίταξε να δεις. Εμένα τον πληρώ. Επειδή είναι λίγο πιο ακριβώς από τους άλλους κυμάδες ο μοσχαρίσιος ο κυμάς και υπάρχει λόγος που είναι πιο ακριβώς. Δεν έχει λίπος, είναι πιο καθαρή η γεύση του. Για ποιο λόγο να βάλω ψωμιά και ιστορίες μέσα. Αλατάκι, πιπεράκι, όπως τα μπέργκερ. Το καλό μπέργκερ, το μπιφτέκι, δεν έχει τίποτα μέσα. Το μπέργκερ, παιδί μου. Ναι. Αλλά τον κεφτέ πάντα βάζουν ψωμάκι, λίγο φρυγανιά, ό,τι θέλει ο καθένας. Έπαγε κεφτέ από εκεί. Προδοκίμασα, ρωτάω τη γνώμη σου. Είναι η γνώμη μου είναι αυτή. Δεν αλλάζω, παιδιά, γνώμη σε αυτό. Ο κυμάς ο μοσχαρίσιος είναι για να είναι καθαρός. Γι' αυτό τον πληρώνεις. Έτσι πιστεύω.
Ό,τι πεις εσύ. Λοιπόν. Δεν θέλει λίγο λαδάκι παραπάνω στο διανάκι. Θα βάλω. Θέλεις να σου ρίξω. Αμέ, γιατί όχι. Δεν μου λες το άλλο εδώ πέρα το μεγάλο το κατσαρολικό, γιατί βράζει, τι έχεις μέσα. Δεν είναι, νεράκι έχω. Εκεί πέρα θα σου δείξω πώς θα γίνει η πατατούλα. Λοιπόν, βάζω και αυτά μέσα, ωραία. Όπα, 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 είσαι μια χαρά. Λοιπόν, τα πάω αυτά πίσω για να συνεχίσω. Τα άλλα θα τα κάνω μετά να φάει ο Γρηγοράκος, γιατί με βλέπει εκεί και με βλέπει αγριεμένα. Λοιπόν. Λοιπόν, όπως είμαστε, χωρίς να κουνάμε πάρα πολύ, αρχίζουμε και δίνουμε χρώμα στο κιοφτέ μας. Θα πάρω ένα κιοφτεδάκι. Εδώ πέρα. Με το που πάρουνε χρώμα. Ας περίμενε, βρε. Περίμενε. Εδώ. Σφέρω εδώ πέρα. Τι να κάνεις, Φορτούλη. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Δεν είναι κάθε μέρα με ένα γάκι δίπλα που το μαγειρεύω. Θα μου δείξεις σαλατάκι. Βέβαια. Χοντρό αλάτι. Θα σε μαρτυρήσω. Του λέω πριν, βάλε ρε λίγο αλάτι να φάω κανιά πατατούλα και μου βάζεις τη γωνίτσα εδώ. Ήθελα να το δει ο κόσμος να βάζουμε αλατάκι, να γουσταρίζει κι αυτός μου, ωραία. Να λυπίζεται ο καψερός. Λοιπόν, πάμε. Το επόμενο κρεμμυδάκι μέσα, εδώ πέρα στο τηγανάκι μου, που ρίχνω, που έχω τα κεφτεδάκια. Όπα, μαγειρεύω στο μέτριο προς δυνατό, τώρα το έχω βάλει στο 6 γιατί μου έχει παραδυναμώσει. Αυτοί οι κεφτέδες, άμα δεν θέλει να του φάει κανείς με ντομάτα, τρώγεται έτσι όπως είναι κατευθείαν. Βέβαια, εννοείται. Και αυτοί οι κεφτέδες, ανάλογα με τα γούστα του καθενός, έχει και βαθμούς ψησίματος. Καλοψημένο, μέτριο. Όμως γιατί τους κάνεις χοντρούς? Γιατί τους κάνω για να έχει τσιτσί. Να έχει τσιτσί. Δηλαδή και λίγο τσιτσί να έχει, άμα φας και ο πολλούς το ίδιο τσιτσί δεν θα φας. Εντάξει, να είναι το λίγο. Θες το στόμα βρά το μεγάλο, ε. Να έχεις, να νομίζεις ότι δηλαδή σου βάλανε τρεις στο πιάτο και ωρε μάνα μου, και πολύ φαΐ. Ακούω αυτό που τι, γιατί, τι είπα. Λοιπόν, εδώ σοτάρουμε τον μπελτέ μας. Κοιτάξτε. Τα ρε λεγιά. Λοιπόν, και ρίχνω. Μου βάλε και τριαντάφυλλο το αγοράκι μου. Λοιπόν, και ρίχνω την ντοματούλα. Έχει χαρά στην κουζίνα μας. Κονκασέ. Ναι. Δείτε μου, παιδιά μου, χαμηλώνω. Χαμηλώσα στο 4. Πίσω αυτό. Αλατάκι. Κομμένα. Πιπεράκι. Ωραία. Και μία κουταλιά του γλυκού κίμινο. Άμα δεν το γουστάρετε πάρα πολύ το κίμινο, μην βάλετε καθόλου, βάλετε λιγότερο. Εμένα μου αρέσει το κίμινο. Στην κόκκινη σάλτσα τι θέλει λίγο, ναι, κιμινάκι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, κιμινάκι ωραίο. Και καπακώνουμε. Και όπως πάντα, τις λύσεις έχουμε όλες. Δεν έχεις καπάκι για το τηγάνι σου. Σκεπάζεις με άλλο τηγάνι, ίδιου μεγέθους και το έχεις αυτό. 25 λεπτά βράσιμο. Πάμε λοιπόν για να δούμε τις πιο νόστιμες τηγανιτές πατάτες. Έχω πάρει εδώ πατατούλα πολυτελείας και την έχω καθαρίσει με το σφουγγαράκι να αφήνει τη γη το χώμα. Μάλιστα. Έτσι, και θα τις κόψω και ντονάτες. Wedges που λέει η γιαγιά μου. Έτσι, λέει, θα φάμε wedges σήμερα. Λέω εντάξει, ρε γιαγιά. Λοιπόν, κόβω στη μέση εδώ χάμω και όπως είναι, στρίβω λίγο με το χέρι μου την πατάτα και κόβω εδώ. Κοιτάξτε, εδώ. Εδώ. Το πιάσατε, πάμε πάλι. Εδώ. 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 Πάμε πάλι άλλη μια πατάτα να το καταλάβουμε. Είναι εδώ η πατάτα, κόβουμε μέση, γέρνουμε λίγο με το χεράκι μας έτσι να σηκωθεί, λίγο πλάγια, ευθεία το μαχαίρι μου εμένα. Η πατάτα παίζει μπαλίτσα. Ωραία. Ρε Δημήτρη, μ' αρέσει που παρακολουθείς και εσύ, πες μου ότι σκέφτεσαι να κόψεις έτσι τις πατάτες. Λοιπόν. Πάμε. Βήμα πρώτο. Νερό βραστό και ρίχνω αλάτι. Ξέρετε, παιδιά, γιατί ρίχνουμε αλάτι μέσα στο νερό? Όταν βράζει. Γιατί? Δεν ούτε κι εγώ, για σας ρωτάω. Λοιπόν, ρίχνουμε αλάτι στο νερό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος και ο πιο λογικός είναι η γεύση. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί το νερό βράζει στους 100 βαθμούς. Ωραία. Όταν ρίχνουμε αλάτι δεν βράζει στους 100, βράζει μεγαλύτερο, έτσι μαγειρεύεται και το φαγητό μας. Παίξε. Έχω μείνει. Λοιπόν. Το λεμόνι πού το πας? Λεμονάκι τώρα. Μυστικό number 2 για τις πατάτες. Λεμόνι στημένο μέσα. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Επειδή θα τις βράσω τις πατατούλες μου έτσι όπως είναι, το λεμόνι δημιουργεί μια κρούστα στην επιφάνεια της πατάτας. Έτσι, τι έχουμε ως αποτέλεσμα? Να βραστεί και να μείνει, κυρίες και κύριοι, το ίδιο. Το βλέπετε εδώ πέρα. Αλλά σήμερα έχω τρελαθεί, έτσι. Εσύ είσαι τρελαμένος κάθε μέρα. Θα μας τρελάνεις, λοιπόν, και εμάς. Καταλάβατε, μην το φοβάστε, μαζί και με τις λομουνόκουπες μέσα, ανάλογα με τον τύπο της πατάτας, δηλαδή αν έχει περισσότερο άμυλο. Λιγότερο άμυλο θέλει και λιγότερο ή περισσότερο βράσιμο. Άρα εδώ πέρα εμείς παίζουμε μπαλίτσα περίπου στο 4 με 20 λεπτό.
καπακώνουμε κιόλας. Θέλουμε να μαλακώσουν αρκετά. Ναι, κοίτα εδώ, πιάστο να δεις. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να έχουμε δύο υφές μέσα στο στόμα μας. Να έχουμε μια τραγανή, ναι, είναι και μια πουρέ. Είναι, ξέρετε πώς, όπως είναι το κάστανο. Αγιά. Τι φάση είναι τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ βασικό, παιδιά, συνταγή το λεμόνι. Είναι πολύ βασικό συνταγή το λεμόνι, μην το ξεχάσετε, γιατί σας ξαναλέω, δημιουργεί μια κρούστα. Ούτε γεύση παίρνει, ούτε γίνεται λεμονάδες, ούτε τίποτα, μην το φοβάστε. Λοιπόν, και ο εδώ τσιτσιρίζει, έτσι, σ' ακούω ότι μου λες κάνω. Εδώ πέρα, πετάμε, εδώ είσαι, και έχουμε ως αποτέλεσμα της πράξης αυτής, ετούτο εδώ το υπερθέαμα. Παιδιά, τέτοια πατάτα τρώτε μόνο απ' έξω, αλλά δεν χρειάζεται να ξαναβγείτε απ' έξω. Με πιο λίγα λεφτά. Παναγία μου, να βάλεις, παιδάκι μου. Θες να βάζεις τρία δείγματα. Εγώ δεν θέλω τρία δείγματα, θα τα βάζεις όλα. Τέλος, τα τρώμε σου λέω εδώ μέσα. Θα δω τι έχει γίνει. Α, μπράβο, κάνει δουλειά. Συμπούρμπουλο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τι γίνεται με τα κεφτεδάκια μας. Οπ, να τα και τα κεφτεδάκια, να τα ζεστάνω. Όχι, δεν είναι ότι σηκώνεται, είναι πώς πετάγεται. Είναι πώς πετάγεται, ρε παιδιά, το έχετε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, εδώ, πατατούλα, κοιτάξτε εδώ λαδόκολα πέρα. Λαδόκολα έχω, να τη βάζουμε από κάτω να μην ποτίζει το ξυλαράκι. Φέρε μου τη λαδόκολα, ρε Δημήτρη. Πού έχει λαδόκολα, από πίσω. Από πίσω, πού πίσω. Για πήγαινε εσύ που ξέρεις εδώ πέρα τα κατατόπια εκεί από πίσω, εμείς ξέρουμε τα μπροστά. Κουκλάκι είσαι, Δημήτρη. Φύρμας έχουμε κάνει εδώ πέρα. Έρχομαι κι εγώ από πίσω να δω τι υπάρχει εδώ στην αυλή. Α, αυτό το έχω πάρει και εγώ σπίτι μου. Το πήρα τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να βάλεις χιλιάδες πράγματα επάνω. IKEA. Μπράβο. Τέλεια. Ο Δημήτρης, ο απομηχανής Θεός, Jesus God, μας έφερε το... Πολύ ωραία. Εδώ είσαι. Ορίστε. Λοιπόν. Πατατούλα. Παιδιά, το μύρισε. Μου σκοβολάει αυτό. Ωραία, το πράγμα. Ωραία, το έφαγα. Δεν το μύρισε. Πετανόστιμο είναι. Έτσι. Αυτό είναι. Γεμίζει με ενδιαφέρον τα κεφτεδάκια. Παιδιά, τα τραγούδια έχουν νόημα και στο φαγητό. Θα το φτιάξει αυτό τώρα στη τσουπούλα. Θα πάει την πλάκα. Σου μιλάω ειλικρινά. Αυτά άρχισαν και αρπάζουν, ε. Μυρίζουνε. Μην το παραζεστάνουμε για να το φάνε κιόλας. Πάει χαμένο. Εδώ δε σαλτσούλα. Ερωτά μου, ερωτά μου, στα όνειρά μου, δε είσαι. Τώρα αυτό δεν είναι φαγητάρα. Μπέσα, όχι μπέσα πες μου. Όχι, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου πιάτα. Είτε με κόκκινη σάλτσα, είτε δεν πιστεύω ότι υπάρχει, πατάτα με τον κεφτέ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας που να μην του αρέσει αυτό το φαγητό. Είναι κλασικό. Μαμαδίστικο φαγητό. Απλά θέλουμε με λίγα υλικά να το κάνουμε νόστιμο. Τώρα τι να τραβιόμαστε από εδώ και από εκεί και πατάτες από όξο κατεψυγμένες. Εδώ σας έδωσα το tip. Το tip για την καλύτερη πατάτα, ρε παιδιά. Εδώ είσαι. Μπήκε και η σαλτσούλα. Γρηγόρη, όμως θα σε δυσαρεστήσω. Δεν σε βλέπω να προλαβαίνεις να τρως. Μην λες τέτοιες κουβέντες. Άντε, πάρ το τέρι σου και ελάτε μπροστά εδώ. Εγώ είμαι το τέρι του. Μα τι, ποιος είναι. Εσύ είσαι.